Θέμα της ημερησίας διάταξης, η έγκριση ή όχι της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στους περιβαλλοντικούς όρους για την εκμετάλλευση του λατομείου ζεόλιδου στη θέση Κόκαλο της τοπικής κοινότητας Πετρωτών αποτέλεσε στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής πρωτογενούς τομέα το συγκεκριμένο θέμα. Όπως δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της επιτροπής Κώστας Βενετίδης, γνωμοδότησαν θετικά λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και του Δήμου και της Περιφέρειας. Τίθεται ένα ζήτημα για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μαζί και σαν Επιτροπή Πρωτογενού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να γνωμοδοτήσουμε για την εξόρυξη του ζεόλιθου, ένα θέμα το οποίο ήταν δέσμευση της περιφέρειας εδώ και πολύ καιρό για την εξόρυξή του. Τηρούμε την νομιμότητα, όπως πάντα, δίνουμε μια γνώμη με κάποιους όρους και προϋποθέσεις, τους βάζουμε πάντα για το καλό των πολιτών μας και το καλό της περιοχής ολόκληρης. Είναι μια αναπτυξιακού τύπου μελέτη την οποία τη θέλουμε. Θέσαμε κάποιες αντιρρήσεις τις οποίες πήραμε το γνώμονα των κατοίκων του Δήμου, της Περιφέρειας. Γνωμοδοτήσαμε θετικά με τις παρατηρήσεις μας. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο επιχειρηματίας που θα αναλάβει το έργο θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργο Παυλίδη. Παράλληλα, ο κ. Βενετίδης τόνισε πως καμία επένδυση δεν πρέπει να φύγει από την περιοχή. Κανένας δεν θέλει να σταματήσει καμία επένδυση, ειδικά στο Βόρειο Έβρο. Μόλις πήραμε το έγγραφο για να κάνουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όλοι ειδοποιηθήκανε. Είχαμε κάποιες ενστάσεις επί του θέματος και αυτές τηρήσαμε. Όλα θα πάνε μια χαρά.